Μάρα υπάρχουν μερικές ποιοτικές, σοβαρές ποιοτικέ διαφορές στη νέα περίοδο δράσης του Χριστόδουλου Ξηρού σε σχέση με την προηγούμενη για την οποία και είχε βρεθεί στις φυλακές, για την οποία και είχε καταδικαστεί. Μία πρώτη ποιοτική διαφορά είναι ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός δεν λειτουργεί πια, δεν θα λειτουργεί πια στο σκοτάδι. Είναι γνωστός στο Πανελλήνιο, και βγαίνει και ανακοινώνει τις προθέσεις του. Βγαίνει με βίντεο, βγαίνει με το πρόσωπό του, βγαίνει με την υπογραφή του. Επομένως, η τρομοκρατία αποκτά πρόσωπο. Αποκτά έναν αρχηγό, ο οποίος φιλοδοξεί, αυτό φαίνεται από τα όσα περιλαμβάνει η επιστολή του, να συνενώσει όλους τους τρομοκράτες, όλες τις οργανώσεις που υπάρχουν και δρούν αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η δεύτερη ποιοτική διαφορά, είναι ότι μιλάει για Αντάρτικο. Μιλάει για Αντάρτικο πόλη. Για άλλου τύπου χτυπήματα δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν Της 17 Νοέμβρη. Αυτό είναι που ενοποιεί αν θέλει, και τη δράση του με τι νεότερε ομάδες ε, τρομοκρατών που υπάρχουν και λειτουργούν τα τελευταία χρόνια και από τι οποίε είδαμε πρακτικό Αντάρτικου πόλεων. Το τρίτο ε, ποιοτικό χαρακτηριστικό, η τρίτη ε, διαφορά, είναι ότι ζητάει από τους αστυνομικούς, αν συναντηθούν, να τον σκοτώσουν. Πράγμα με το οποίο θέλει να υπογραμμίσει πόσο αποφασισμένος είναι. Και νομίζω αυτή είναι μια επίσης ποιοτική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της δράσης του, ως μέλος της 17 Νοέμβρη. Δηλαδή, να το πω έτσι, λέει ότι αν συναντηθεί με τους αστυνομικούς σε αυτό το νέο κύκλο της τρομοκρατικής δράσης του θα είναι και το κύκνιο άσμα του. Και νομίζω μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι αυτό είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά. Λέει και ε, τη φράση θα βρεθούμε στα γουναράδικα. Ακριβώς. Ε, ένα άλλο στοιχείο, ε, αυτό δείχνει πόσο αποφασισμένος είναι ΜΑΡΑ. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι σαν... Ε, σαν άλλη μια ε, σκέψη που κάνω διαβάζοντας το κείμενό του είναι ο τρόπος με τον οποίο γελιοποιεί όσους αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο να του δίνουν άδειε. τους γελιοποιεί ε, κατά τρόπο που φαντάζομαι ότι θα κάνουν μέρες να κοιμηθούν αυτοί που πήραν τις σχετικές αποφάσεις και αποδεικνύει με αυτά που γράφει αυτό που λέγαμε πριν από μερικές μέρες ότι τρομοκράτης ο οποίος δεν έχει μεταμεληθεί δεν έχει αλλάξει γνώμη δηλαδή για την ένοπλη δράση, όπως έκαναν ορισμένοι στην Ιταλία για παράδειγμα ή σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί να εμπίπτει στις ευεργετικές διατάξεις του κώδικα της φυλακής. Δεν μπορεί να παίρνει άδειε. Το λέει ο ίδιος ο Ξύρος, ότι είναι πρόβλημά τους. Λέει, εγώ τους κοροϊδέψα για να αφαιθώ ελεύθερος. Φαντάζομαι ότι τώρα βλέπουν τις συνέπειες της ολιγορίας τους, τις συνέπειες... Τη ανόητη απόφαση του να δίνουν άδειε σε τρομοκράτε καταδικασμένου έξι φορέ σε ισόβια με συμμετοχή σε δολοφονικέ επιθέσει. Οι οποίοι τρομοκράτε όχι μόνο δεν μεταμελήθηκαν, αλλά έδιναν συνεντεύξει μέσα από τη φυλακή και συνέχιζαν να υπερασπίζονται αυτή τη δράση του. Τώρα, κλείνοντα, θέλω να πω πω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση των πραγμάτων η ελληνική κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την δεξιά μέχρι και την αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα να αντιδράσουν με ενότητα απέναντι στη νέα έξαρση τρομοκρατίας που απειλεί να σφραγίσει, να στιγματίσει το επόμενο διάστημα της εξελίξης στη χώρα μας. Και θέλω να πω, γιατί αξίζει να το πούμε αυτό, ότι οι πρώτες ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων σήμερα, και έχω διαβάσει και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, είναι ανακοινώσεις που δημιουργούν την αισιοδοξία ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα τα κόμματα θα λειτουργήσουν από κοινού, θα λειτουργήσουν σε συνεννόηση.